Μάικο Βάνεν, φίλοι του βιβλίου. Είμαι ο Ανδρέας Πνεμοβιλέγκολας και αυτό είναι το τρίτο vlog που κάνω. Όπως ξέρετε, στα vlog συνήθως λέω τι είναι να κάνω σε αυτό το κανάλι. Τι κάνω ήδη, τι θα κάνω και τι γίνεται. Καλοκαίρι είναι, διακοπές έχουμε, έχουμε πολύ χρόνο και είναι η καλύτερη περίοδος για να διαβάσουμε ή να ακούσουμε βιβλία. Γι' αυτό και εγώ σε αυτό το κανάλι, πέρα από τα 365 ποίηματα που ανεβαίνουν κάθε μέρα, συνεχίζω να διαβάζω ένα κεφάλαιο από το Hobbit κάθε Κυριακή. Κάθε Δευτέρα σας διαβάζω ένα κλασικό δίηγημα, Παπαδιαμάντη, Καρκαβίτσα, Λουντέμι και άλλους κλασικούς διηγηματογράφους. Και σύντομα θα συνεχίσω να διαβάζω τα Sherlock Holmes. Βέβαια, τον τελευταίο χρόνο δεν ανεβάζω μόνο διηγήματα και ποίηματα και άλλες ηχογραφήσεις, αλλά κάνω και μικρά vlog από τις εξορμήσεις μου στα βουνά. Η κύρια κάμερα που χρησιμοποιώ, βέβαια, είναι με τον drone. Δυστυχώς όμως το drone έπεσε πάνω σε ένα δέντρο, έχει σπάσει, είναι για επισκευή και ελπίζω σύντομα να το έχω ξανά στα χέρια μου, ώστε να συνεχίσω, εφόσον είναι καλοκαίρι και έχουμε ακόμα χρόνο, να κάνω και άλλες εξορμήσεις, να τραβήξω και άλλα πλάνα και να σας ανεβάσω βίντεο και από άλλα βουνά. Και πάμε τώρα στο κύριο θέμα αυτού του βίντεο, το οποίο σίγουρα το έχετε δει στον τίτλο και στο thumbnail. Σίγουρα θα έχετε προσέξει κάποια ποίηματα από τα 365 που ανεβαίνουν κάθε μέρα, με το όνομα του συγγραφέα να γράφει ο Ρεσίβιος. Θα μου πείτε ποιος είναι αυτός ο Ρεσίβιος. Είναι η φίλη μου η Σοφία, η οποία με χαρά κάθε φορά μου δίνει κάποια από τα ποίηματά της για να τα διαβάσω. Η Σοφία, πέρα από ποίηματα, έγραψε και ένα βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις μια εβδομάδα πριν. Το βιβλίο αυτό έχει τον τίτλο «Με ένα κοντάρι στα ουράνια». Όπως βλέπετε και από τον τίτλο και από το εξώφυλλο, το βιβλίο αυτό ασχολείται με τον αθλητισμό. Είναι ένα παιδικό βιβλίο, πολύ όμορφο, γεμάτο με ωραίες εικόνες και πολύ όμορφη εικονογράφηση, το οποίο έχει πρωταγωνιστές τον Νέστορα και τον φίλο του τον Αποστόλη, οι οποίοι με οδηγό τον παππού Παύλο γνωρίζουν τα ωφέλη του αθλητισμού και σε σωματικό και σε ψυχικό επίπεδο. Όπως επίσης μαθαίνουν και για τον προστάτη του αθλητισμού, τον Άγιο Νέστορα. Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία, αλλά και στο link που θα έχω κάτω στην περιγραφή. Βέβαια, η Σοφία, ως πολύ καλή φίλη και δικιά μου και του καναλιού, μου έδωσε και ένα αντίτυπο για να το κάνουμε giveaway σε έναν από εσάς. Ακούστε τώρα τους όρους συμμετοχής, τους οποίους θα έχω και κάτω στην περιγραφή. Αρχικά, θα κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου, πατώντας το κουμπάκι που λέει από κάτω εγγραφή ή subscribe αν το έχετε στα αγγλικά, και αν θέλετε πατήστε και το καμπανάκι από δίπλα για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ένα like στο βίντεο και φυσικά ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, στο οποίο θα μου γράψετε ποιο βιβλίο διαβάσατε φέτος το καλοκαίρι. Και μαζί με το σχόλιο να μου δώσετε και ένα λογαριασμό Instagram, Facebook ή email, ώστε σε περίπτωση που κερδίσετε να έρθω σε επικοινωνία μαζί σας και να συνεννοηθούμε στο πώς θα σας στείλω το βιβλίο. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Κυριακή στις 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι και ο νικητής θα αναρτηθεί στην κοινότητα του καναλιού μου στο YouTube και θα ενημερωθεί και με προσωπικό μήνυμα στον λογαριασμό που ζήτησα. Είμαι ο Ανδρέας Πλεμοβιλέγκολας και μέχρι την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά, να διαβάζετε βιβλία και να μάριε! Σίγουρα έχετε παρατηρήσει στη σειρά 365 ποίηματα που ανεβαίνουν κάθε μέρα κάποια ποίηματα με το όνομα του ποιητή να γράφει ο Ρεσίβιος. Θα μου πείτε ποιος είναι ο Ρεσίβιος. Ούτε εγώ ξέρω. Τι άλλο να πω.